Και τώρα, τα νέα του Αντένα. Με τη Λίτσα Θεοφάνους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τραγικό δυστύχημα έγινε στην Άνω Ροδινή Αχαΐας όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Κάναντερ κατέπεσε και συνετρίβει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα δύο μέλη του πληρώματος, ο σμιναγός Τηλιανός Κελετσέκης και ο ανθιποσμιναγός Κωνσταντίνος Παλαμιώτης. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος και καρφώθηκε στο έδαφος. Το ρεπορτάζ είναι του Ανδρέα Βρή. Η ώρα ήταν 4:35 το απόγευμα όταν ένα από τα δύο Κάναντερ επιχειρούσε δεύτερη ρήψη νερού στην περιοχή Άνω Ροδινής, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μια μισή ώρα νωρίτερα. Δευτερόλεπτα μετά την εκένωση των δεξαμενών του έγινε το κακό. Το πυροσβεστικό αεροσκάφος έκανε απότομο ελιγμό, δεν μπόρεσε να πάρει ύψος και καρφώθηκε στο έδαφος. Είμαστε ακριβώς στη στροφή την ώρα που έπεσε ακριβώς το αεροπλάνο. Ήρθαμε με το αυτοκίνητο, κάναμε κατάσβεση, ήταν αδύνατο για τα άτομα να σωθούν. Οι δύο χειριστές, ο σμιναγός Στυλιανός Καλετσέκης και ο ανθιποσμιναγός Κωνσταντίνος Παλαμιώτης, σκοτώθηκαν. Στον τόπο της τραγωδίας έφτασαν εμπειρογνώμονες της αεροπορίας με ελικόπτερο που απογειώθηκε από την 116 πτέρυγα μάχης Αράξου. Απεγνωσμένες ήταν παράλληλα οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Καυτό σε πολιτικές εξελίξεις και κρίσιμος για τα εσωτερικά, για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας ο Σεπτέμβριος. Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στον Αντένα, ο κ. Στέφανος Στεφανόπουλος ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο κ. Εύερτ, σε συνέντευξή του στο Βήμα, άσκησε οξύτατη κριτική στον κ. Σαμαρά αλλά και στον κ. Μάνο και διευκρίνησε ότι δεν θα μπει στην κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ είναι του πολιτικού μας συντάκτη Νίκου Μεγκρέλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου οι δηλώσεις ανεξαρτοποίησης των κύριων Δημήτρη Σταμάτη, Νικόλα Ουκλήτου και Στέφανο Στεφανόπουλου. Ο Αντένα έθεσε το ερώτημα αν έχουν βάση αυτές τις πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τον ίδιο, στον κύριο Στεφανόπουλο. Το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων δεν το κρατάει ο βουλευτής, αλλά η κυβέρνηση. Αυτή θα καθορίσει μέσα από τις πράξεις και τις παραλήψεις της το χρόνο της παραμονής της στην εξουσία. Και βέβαια αυτή θα έχει και την ευθύνη των τυχών εξελίξεων που μπορεί να δρομολογηθούν. Πιστεύω ότι ο οδηγός του βουλευτή είναι η συνείδησή του και μόνο. Όσον αφορά την αντικατάσταση, αυτό είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αντιδεχτώ σε καμία περίπτωση. Από την πλευρά του, ο κ. Εύερτ, σε συνέντευξή του στο Βήμα, τάσεται κατά των προώρων εκλογών και επιτίθεται κατά του κ. Σαμαρά. Όταν έρχεσαι να ευαγγελιστεί στην ηθική, δεν μπορεί να λες ότι έχω στελέχη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία σε κάποια δεδομένη στιγμή θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Οξύτατη επίθεση κατά του κ. Σαμαρά έκανε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Έχει χάσει την ψυχραιμία του, αντιμετωπίζοντας τα γνωστά οργανωτικά προβλήματα, αντιμετωπίζοντας την καταγραφή του κόσμου που όλα αυτά τα χρόνια τον στήριξε. Στην εφόληση της ύλης συνέντευξη, ο κ. Εύερτ λέει όχι σε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό, γιατί όπως αναφέρει πρέπει να αλλάξουν πολλά και τέτοια μεταβολή δεν έχει δει μέχρι τώρα. Συνεπώς, δεν βλέπω σε καμία περίπτωση πώς μπορώ να προσφέρω εγώ μέσα στην κυβέρνηση. Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Ο Υπουργός Προεδρίας προσθέτει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, αλλά αν χάσει ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να παραιτηθεί και τότε ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Τέλος, ο κ. Εύερτ δηλώνει ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από το ταξίδι του τέως βασιλιά και προσθέτει. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Το Σύνταγμα είναι δεδομένο. Το Σύνταγμα και η δημοκρατία δεν περιφρουρούνται με πυροβλακά τους και αεροπλάνα, αλλά από τη συμπεριφορά των κομμάτων και των πολιτικών. Αρχαιολογικούς χώρους στη Σαντορίνη επισκέφθηκε χθες το πρωί η τέως βασιλική οικογένεια. Ο Κωνσταντίνος απέφυγε όμως να παραστεί όπως σχεδίαζε στη λειτουργία στη Μητρόπολη, αφού του διεμηνήθη από τους κοινοτάρχες του νησιού ότι είναι ανεπιθύμητος. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Σαντορίνη και ίσως την τελευταία του στην Ελλάδα πραγματοποίησε το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο του νησιού ο Κωνσταντίνος, αλλά η παραμονή του στο Κυκλαδίτικο νησί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φορείς και κοινοτάρχες της Σαντορίνης με επικεφαλής την βουλευτή Κυκλάδων του Πασόκ Ελισάβετ Παπαζόη έστειλαν επιστολή στον εφοπλιστή που τον φιλοξενεί στη βίλα του, στο Φυροστεφάνι, με την οποία του ζητούν να αποπέμψει το συντομότερο δυνατόν τον τέος βασιλιά και την οικογένειά του που τους χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε πρόκληση να ανταποκριθούμε μαζί βέβαια με τον λαό της Σαντορίνης και όπως σας είπα τους φορείς οι οποίοι υπόγραψαν αυτό το κείμενο προς τον κύριο νομικό. Η αντίδραση των φορέων του νησιού οδήγησε τον Κωνσταντίνο και την οικογένειά του να μην υλοποιήσουν την επιθυμία τους να παραστούν στην κυριακάτικη λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του νησιού.
Κάτω από διακριτικά αστυνομικά μέτρα, ο Κωνσταντίνος βγήκε γύρω στις 10 το πρωί από τη βίλα όπου φιλοξενείται και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, τα παιδιά τους και την αδελφή του Ειρήνη, πήγε στις αρχαιότητες του ακροτηρίου. Στην αρχαία πόλη έφτασε μισή ώρα αργότερα, όπου όμως δεν είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του για να τον υποδεχθούν. Εδώ είναι ένα μικρό δείγμα από τα πιθάρια. Εκεί η τέως βασιλική οικογένεια ξεναγήθηκε στα ευρήματα που χρονολογούνται από το 1600 π.Χ. Δεν απέδειξα ότι εδώ φτιάναμε μπύρα, αλλά δεν το αποκλείω. Η πόλη αυτή, που η ονομασία της εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη, θαύτηκε από την ηφαιστιακή τέφρα με τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1625 π.Χ. και θεωρείται από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος. Αυτά όλα, όπως ξέρετε, τα βρήκαμε αφού έφυγα από την Ελλάδα. Και γι' αυτό για μας ήταν μια μεγάλη εμπειρία και πραγματικά ήταν καταπληκτικό το θέμα. Καταπληκτικό. Και η δουλειά που κάνουν οι αρχαιολόγοι εδώ είναι κάτι το αφάνταστο. Και βεβαίως χρειάζεται χρήμα και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το έργο εδώ πέρα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα βρούνε. Ο Κωνσταντίνος, που φτάνοντας χθες στη Σαντορίνη, δήλωσε ότι σκοπεύει να απομονωθεί για να ξεκουραστεί, παραμένει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στο σπίτι όπου φιλοξενείται και δεν έχει προγραμματίσει άλλη δημόσια εμφάνιση στη Σαντορίνη. Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, ο Κωνσταντίνος υποσχέθηκε να μιλήσει ξανά στους δημοσιογράφους και τότε δεν αποκλείεται να ξεκαθαρίσει αυτό που μέχρι τώρα έχει αφήσει αναπάντητο, αν δηλαδή είχε ενημερώσει την κυβέρνηση πριν έλθει στην Ελλάδα. Εκατομμύρια ζητούν πολιτικοί μηχανικοί για να τους νομιμοποιήσουν το σπίτι. Αυτό κατήγγειλαν στον Αντένα οι ιδιοκτήτες αφαιρέτων στη Λούτσα. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Ευαγγελινού. Συνοικία Βελανιδέζα, 2 χιλιόμετρα έξω από τη Λούτσα, περιοχή εκτός σχεδίου και με σοβαρές πιθανότητες να νομιμοποιηθεί με το τελευταίο νομοσχέδιο περί αφαιρέτων. Όμως, πολιτικοί μηχανικοί επισκέπτονται τους ιδιοκτήτες αφαιρέτων οικισμών εδώ στη Λούτσα και τους ζητούν υπέρογα ποσά προκειμένου να τους νομιμοποιήσουν τα αφαιρέτα. Τον πες τηλέφωνο. Και πέσω, σου λέει, ναι, σου λέει ότι σου δίνει ένα ραντεβού, αλλά στο γραφείο όμως, κάπου αλλού θα σου δώσει ραντεβού. Στο γραφείο, ας πούμε, απλώς το τηλέφωνο έχει. Για να πας στην κεντρική, δεν το βρίσκεις. Οι πολιτικοί μηχανικοί ισχυρίζονται ότι μπορούν να μεσολαβήσουν προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα αφαίρετα της περιοχής. Έχουν μάλιστα αναρτήσει πινακίδες στα σερματοπλέγματα των σπιτιών. Οι περισσότεροι περίοχοι έχουν δεχτεί τις τελευταίες 30 ημέρες τις επισκέψεις των πολιτικών μηχανικών. Πράγματι, ας πούμε, αυτός ο μηχανικός και έχει μονοποιήσει πολλά. Αλλά προχθές, με άκουσα να αφήνω, ο οποίος έλεγε ότι του πήρε 6 εκατομμύρια. Για να το νομιμοποιήσει. Ναι. Εβδομάδα με αποφάσεις και μέτρα για την οικονομία είναι η ερχόμενη, καθώς λίγες ημέρες πρώτης ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ετοιμασίες κάνει το Οικονομικό Επιτελείο για αυξήσεις μισθών, προσλήψεις, μείωση επιτοκίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΙΟΤΑΧΗ και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της αυξημένης επιδότησης στεγαστικών δανείων. Το κόστος του χρήματος θα γίνει φθηνότερο, καθώς οι τράπεζες πιέζονται να μειώσουν τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων μέχρι και 2 ποσοστιαίες μονάδες. Την εξαγγελία αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γεγονός που σημαίνει ότι οι δανειοδοτούμενοι θα πληρώσουν τόκους με 20,5-24% από 22,5-26% σήμερα. Το Οικονομικό Επιτελείο θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στον Πρωθυπουργό τις εισηγήσεις και για την εισοδηματική πολιτική για τις προσλήψεις. Ο κ. Μάνος πιέζει για αυξήσεις μισθών 2 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό των 94, δηλαδή στο 10-12% και διατήρηση του 1:3 στις προσλήψεις, που σημαίνει περίπου 30.000 νέους υπαλλήλους στο δημόσιο τομέα. Άλλοι υπουργοί όπως ο κ. Κούβελας επιθυμούν μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων μέχρι και υλοποίηση της εξαγγελίας για 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτή την εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί και το ποσοστό μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα. Δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 15%, που σημαίνει μείωση τιμών από 400.000 έως 2 εκατομμύρια ανάλογα με τον κυβισμό του ΙΟΤΑΧΗ. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία είναι στη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων μέσω της αύξησης της επιδότησης κατά 2 μονάδες. Έτσι, τα επιτόκια θα διαμορφωθούν στα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια σε 18,5% για τον άγαμο, 17,5% για έγκαμο, 15,5% για έγκαμο με ένα παιδί, 14,5% με 2 παιδιά, 13,5% με 3 παιδιά και 12,5% με 4 παιδιά και άνω. Χωροστάτησε στον εσπερινό του ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Μητροπολίτης Νικόδημος, αψηφώντας το πνευματικό επιτίμιο που του επέβαλε η Ιερά Σύνοδος. Ο τοποτηρητής της Μητρόπολης δεν εμφανίστηκε αυτή τη φορά και έτσι δεν είχαμε επεισόδια. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος χωροστάτησε στον εσπερινό που έγινε στο ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στην Κηφισιά. Και αυτό παρά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου που τον απέκοψε από το σώμα της Εκκλησίας. Εάν γίνει δίκη και καταδικαστό τέλεση δίκος, φυσικά θα παραχωρήσει τη θέση μου σε κάποιον άλλο. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να παραδώσουν τα γραφεία των Μητροπόλεων στους τοποτηρητές,
Και αυτό οπωσδήποτε θα είναι μια ενέργεια θετική. Τα άλλα όλα δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να δυσκεραίνουν τη θέση. Αλλά και ο Μητροπολίτης Θεολόγος χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αχίλιο, ενώ δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του. Η Εκκλησία είναι η ζωή μου, είναι το έδαφος που πατώ, είναι η λατρεία μου, είναι η αγάπη μου η Εκκλησία. Πώς ήταν δυνατόν εγώ να βγω από την Εκκλησία? Ο εισαγγελέας εφετών Χριστόφορος Τζανακάκης συνεχίζει την προκαταρκτική εξέταση για τα επεισόδια που είχαν γίνει στο ναό του Σωτήρου στο Κεφαλάρι στις 5 Αυγούστου. Ο εισαγγελέας εφετών θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Μεγαρίδος προκειμένου να πάρει κατάθεση από τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Ανακοίνωσε σήμερα ο μουσουλμάνος πρόεδρος της Βοσνίας, Ελία Ιζετμπέκοβιτς, ότι θα συγκαλέσει την ερχόμενη Παρασκευή σε συνεδρίαση το Βοσνιακό Κοινοβούλιο για να αποφασιστεί η στάση των μουσουλμάνων της Βοσνίας έναντι του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσιάστηκε από τους διεθνείς μεσολαβητές στη Γενέβη. Το σχέδιο έχουν δεχτεί μέχρι στιγμής οι Σέρβοι και οι Κροάτες, ενώ η μουσουλμανική πλευρά έχει εκδηλώσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τη Γενέβη, ο μουσουλμάνος πρόεδρος επανέλαβε ότι το σχέδιο είναι απαράδεκτο και ότι η μοναδική επιλογή είναι οι νέες διαπραγματεύσεις ή πόλεμος. Όσο στη Γενέβη συζητείται το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που θα δώσει 31% του εδάφους της Βοσνίας στους μουσουλμάνους, 52% στους Σέρβους και 17% στους Κροάτες, στην πόλη Μοστάρ, Κροάτες και μουσουλμάνοι συνέχισαν να συγκρούονται με πρωτοφανής φοδρότητα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα, εκεί όπου πριν 50 χρόνια πολεμούσαν ενωμένοι εναντίον των Γερμανών. Φάλαγγα 8 τεθωρακισμένων οχημάτων του ΟΗΕ κατάφερε να φτάσει στο Μοστάρ, όπου οι κάτοικοι την υποδέχτηκαν με δάκρυα ελπίδας, που μετατράπηκε σε οργή και απελπισία όταν διαπίστωσαν ότι η εφοδιοπομπή δεν μετέφερε τρόφιμα, παρά μόνο συμβολική ποσότητα φαρμάκων. Μόλις αποχώρησε η Φάλαγγα, οι κροατικές δυνάμεις που ελέγχουν το δυτικό τμήμα της πόλης ξανάρχισαν να χτυπούν τον ανατολικό μουσουλμανικό τομέα, όπου βρίσκονται παγιδευμένοι 55.000 άνθρωποι. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι πρόσφυγες θα αρχίσουν σύντομα να πεθαίνουν από την πείνα εάν η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάσει αμέσως εκεί. Στη Νότια Αφρική τώρα, 12 μαύροι εργάτες δολοφονήθηκαν εψυχρό και 21 τραυματίστηκαν από άγνωστο ένοπλο που εισέβαλε σε εργοστάσιο και τους γάζωσε με σφαίρες. Οι εργάτες, υπάλληλοι ενός γραφείου τελετών, φρόντιζαν τις λεπτομέρειες μιας κηδείας όταν άγνωστοι με αυτόματα όπλα εισέβαλαν στο χώρο του κτηρίου και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς το μέρος τους. 10 άνδρες και 2 γυναίκες έπεσαν νεκροί επί τόπου. Άλλοι 21 εργάτες τραυματίστηκαν. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι εισβολείς πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3, αλλά δεν έχουν ακόμη καθορίσει αν πρόκειται για λευκούς ή μαύρους. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες εξαφανίστηκαν και η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψή τους. Άγνωστα παραμένουν ακόμη τα αίτια της επίθεσης και δεν είναι εξακριβωμένο αν το γεγονός συνδέεται με το κύμα πολιτικής βίας που ξέσπασε πριν από ένα μήνα στα γκέτο των Μαύρων γύρω από το Τζέμιστον, ένα βιομηχανικό προάστιο στο οποίο κατοικούν κυρίως λευκοί. Ένταση επικράτη στην περιοχή, ενώ οι υποστηριχτές του κόμματος των Ζουλού Ινκάθα άρχισαν τις κινητοποιήσεις. Σε στρατιωτικές βάσεις στο κεντρικό Περού μεταφέρονται για ασφάλεια εκατοντάδες Ινδιάνοι της φυλής Ασανίνκα, 60 μέλη της οποίας σφαγιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα από αντάρτες της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι. Αλλά και στη Βραζιλία, οι Ινδιάνοι του Αμαζονίου εξοντώνονται από αδίστακτους χρυσοθύρες. Στη στρατιωτική βάση Μαζαμάρι, 290 χιλιόμετρα ανατολικά της Λίμας, στήθηκε ένα πρόχειρο νεκροτομείο με παρατεταγμένα τα πτώματα 58 Ινδιάνων Ασανίνκα. Το 1/3 σχεδόν είναι πτώματα παιδιών που ακροτηριάστηκαν με μαχαίρια, πελέκης και ακόντια την περασμένη Τετάρτη από αντάρτες της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι σε 15 χωριά Ινδιάνων στη ζούγκλα του κεντρικού Περού. Οι αντάρτες επετέθησαν στους Ινδιάνους για να τους τιμωρήσουν επειδή εγκατέλειψαν τις τάξεις τους και βοηθούν το στρατό στον εντοπισμό των ανταρτών. Στη Βραζιλία, 73 Ινδιάνοι της φυλής Γιανομάνη σφαγιάστηκαν από χρυσοθύρες σε μια χαμένη γωνιά της ζούγκλας του Αμαζονίου. Όπως κατήγγυλαν επιζήσαντες που γλίτωσαν τρυπώνοντας την πυκνή ζούγκλα, οι αδίσταχτοι χρυσοθύρες γάζωσαν με αυτόματα τους άντρες του χωριού που βγήκαν από τις καλύβες τους και κατόπιν άρχισαν να μαχαιρώνουν και να χτυπάνε τα γυναικόπαιδα. Σκότωσαν 10 παιδιά, μερικά από τα οποία τα αποκεφάλισαν και τα έθαψαν. Περίπου 40.000 χρυσοθύρες κατέκλυσαν την περιοχή των Γιανομάνη το 1987, όταν κυβερνητικές γεωλογικές μελέτες έδειξαν ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα χρυσού και διαμαντιών. Μία από τις μεγαλύτερες ηγετικές φυσιογνωμίες της κομμουνιστικής Κίνας, ο Τενγκ Τσιαοπίνγκ, γιόρτασε το περασμένο Σάββατο τα 89 γενέθλιά του. Η άνοδος του Τενγκ Τσιαοπίνγκ στην ηγεσία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν παράλληλη με την πορεία του ίδιου του κόμματος από το 1949, όταν ο Μάο Τσετούγκ ανακήρυξε στο Πεκίνο την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 1963, ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, επιχείρησε μάταια, ταξιδεύοντας στη Σοβιετική Ένωση, να αναθερμάνει τις σχέσεις των δύο κομμουνιστικών υπερδυνάμεων. Ο Πατριάρχης της Μεταρρύθμισης, όπως ονομάζεται στην Κίνα, διατέλεσε αντιπρόεδρος της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο από το 1973 έως το 1976 και από το 1977 έως το 1980, οπότε και ανέλαβε την Πρωθυπουργία.
Τον Οκτώβριο του 1972 δέχτηκε την επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον, πρώτου Αμερικανού πρόεδρου στην κομμουνιστική Κίνα, ενώ στις 16 Μαΐου του 1989 πραγματοποίησε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το μεγάλο όνειρο της πολιτικής του καριέρας, την επίσημη αναθέρμανση των σχέσεων Μόσχας-Πεκίνου. 17 ημέρες μετά, τα αιματηρά γεγονότα της πλατείας Τιάνανμεν οδηγούν τον Τενγκ Σιαοπίνγκ σε παραίτηση από όλα τα αξιώματά του. Κλείνοντας ένα κύκλο, συχνά επαναλαμβανόμενο στην παγκόσμια ιστορία, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ πέρασε τα τελευταία χρόνια απομονωμένο στο σπίτι του, έχοντας πλέξει γύρω από το πρόσωπό του ένα μύθο από αυτούς που ταιριάζουν μόνο σε πραγματικούς ηγέτες. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή, μία από τις πιο δημοφιλείς αρχαίες τραγωδίες, παρουσίασε χθες το βράδυ στο ηρώδιο του Εθνικό Θέατρο. Πέρσι παρουσιάστηκε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Η Αντιγόνη κατά Αλέξη Σολομού, που φέτος ανέβηκε με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Μεσάλ, γέμισε και το οδείο Ηρώδη του Αττικού. Να θάψεις, σκέφτηκες αυτόν που η πόλη απαγορεύει. Τον αδελφό μου και το δικό σου άνεξε καθένας. Γιατί κανένας δεν θα πει για μένα πως εγώ τον πρότισα. Εκείνο που με γοητεύει σε αυτό το ρόλο είναι ότι έχει το πείσμα της, το θάρρος της, όχι το θράσος, για να φτάσει τελικά στον κομμό, φεύγει με το παράπονο ότι πεθαίνει ψευούσα. Η σύγκρουση των πανάρχιων άγραφων θεϊκών νόμων με τους εφήμερους γραφτούς νόμους των ανθρώπων, η περήφανη Αντιγόνη και το ιερό της καθήκον, ο αλάζονας κρέων και η άτεγκτη εξουσία του. Κρίμε τα λόγια σου, ανάψεις μέσα μου το τιμό. Όλη αυτή η τροχιά της ζωής του είναι νομίζω από τις τραγικότερες. Από το ζενίθ της δόξας του στο να δει τις δυστυχίες, απόλυτες δυστυχίες της συμφοράς. Οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών και τα απέριτα μας συνάμα εντυπωσιακά χωρικά καθήλωσαν το κοινό του Ηρωδίου. Αλλά αλλού με επικράτησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας, αφού διεξήχθησαν μόνο οι 4 από τους 9 αγώνες λόγω της αποχής των διαιτητών. Πριν από λίγη ώρα, στο στάδιο Καραϊσκάκη τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν. Παναχαϊκή Άρης 0-2, Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-1, Νάου Σαλάρισα 2-3, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ο Αποστόλης Νταλούκας τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί μας ενημερώνει για το τι έγινε στα γήπεδα. Σε πρόσκληση για ένα διάλογο χωρίς αντιπαραθέσεις και την εξέβρεση άμεσης λύσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καλεί ο υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων της ΕΠΑΕ, κ. Βίκτορας Μητρόπουλος, την ηγεσία της ελληνικής διαιτησίας μετά τα όσα έγιναν και φυσικά αυτά που δεν έγιναν στην πρεμιέρα του 15ου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Δεν χρειάζεται καμία τελεσίδικη θέση και δεν χρειάζεται καμία αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι όλοι αύριο να κάτσουν σε ένα τραπέζι, η ΕΠΟ, η ΟΔΠΕ, η ΑΕΔ, η ΕΠΑΕ, με την συνδρομή της πολιτείας να βρουν λύση. Από την πλευρά της, η ηγεσία της ελληνικής διαιτησίας την δηλώνει ικανοποιημένη για τη σημερινή στάση των διαιτητών μετά την απόφασή τους για αποχή από τα παιχνίδια διαμαρτυρόμενη στο νέο κανονισμό διαιτησίας που καταρτίστηκε πρόσφατα από την πολιτεία. Υπάρχει μάλιστα σαφής τοποθέτηση για αυτούς που πήγαν και διεύθυναν τα παιχνίδια. Και εμείς αυτούς τους συναδέλφους είμαστε διατεθειμένοι να τους συγχωρέσουμε και να τους καλέσουμε να πυκνώσουν στις προσεχείς ημέρες της τάξης της διαιτησίας για να συνεχίσουμε την προσπάθεια της δικαίωσης των Ελλήνων διαιτητών. Σε ό,τι αφορά τώρα την εγκυρότητα των παιχνιδιών που έγιναν, ο κύριος Γεωργίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, εκφράζει κάποιους ενδιασμούς. Και ειδικότερα για το παιχνίδι Λεβαδιακού ΑΕΚ. Οι διαιτητές που ανακοινώθησαν ότι αγωνίζονται, ο Μεν Περάκης πέρσι δεν αγωνιζόταν σε καμιά κατηγορία. Και οι δύο άλλοι δύο επόπτες σε μικρότερες κατηγορίες που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Ας δούμε όμως πώς τα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας οδηγήθηκαν στη διεξαγωγή ή την αναβολή τους. Στη Λεβαδιά σφύριξε ο κύριος Περάκης, που βρέθηκε στο γήπεδο. Μετά από συμφωνία των γηπεδούχων και της ΑΕΚ. Ο αγώνας Όφη Πανιωνίου δεν έγινε, καθώς ο Βασίλης Νικάκης έμεινε πιστός στις δηλώσεις του και δεν πήγε στο Ηράκλειο. Αντίθετα, ο Αθηναίος Βοριάς σφύριξε τη συνάντηση Παναχαϊκής Άρη. Στο Βύρονα παρουσιάστηκε ο κύριος Δερμετζόγλου, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν συμφώνησε στα πρόσωπα των εποπτών και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Στην Καλαμαριά επίσης δεν έγινε το μάτς της τοπικής ομάδας με τον Εδεσαϊκό, καθώς οι ομάδες δεν τα βρήκαν για τους επόπτες. Αναβολή και στη Ριζοπολή, αφού δεν παρουσιάστηκε ο κύριος Ντούτσιας. Απόλλωνας και Ηρακλής δεν συμφώνησε για τον δεύτερο επόπτη. Τέλος στη Δράμα, η Δόξα δεν έπαιξε με την Ξάνθη, καθώς ο διαιτητής Κακουλίδης που κατέβηκε από την εξέδρα δεν ήταν αξιολογημένος. Λιγοστή η κίνηση στα λιμάνια, αφού οι Αθηναίοι δεν αποφάσισαν ακόμη να επιστρέψουν από τις διακοπές τους. Αντίθετα, αυξημένη είναι η κίνηση στο εθνικό δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι στις αποβάθρες υπάρχουν αρκετοί που θα ξεκινήσουν σήμερα τις διακοπές τους, ουσιαστικά το λιμάνι του Πειραιά έχει μπει στον αστερισμό των επιστροφών, οι οποίες ευτυχώς γίνονται ομαλά και χωρίς τα επεισόδια που είχαμε στις αναχωρήσεις. Το πρώτο λιμενικό τμήμα είναι ενισχυμένο με ανθρώπους του λιμενικού σώματος, ούτως ώστε η άφηξη των επιβατών και των οχημάτων και η διακίνηση των οχημάτων να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα.
δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Γεγονός στο οποίο θα συμβάλλουν και οι ίδιοι Αθηναίοι εκδρομής, αφού αποφάσισαν να μην επιστρέψουν όλοι μαζί όπως ακριβώς είχαν φύγει. Έτσι, η επιστροφή τους στην καθημερινότητα που σημαίνει το τέλος των διακοπών θα γίνει ακόμη πιο ομαλά. Αυξημένη όμως ήταν από νωρίς το απόγευμα η κίνηση στο εθνικό δίκτυο της χώρας. Από τα διόδια σηματαρίου πέρασαν περισσότερα από 24.000 αυτοκίνητα, ενώ ανάλογη ήταν η κίνηση και στα διόδια του Ισθμού. Δυστυχώς όμως για μία ακόμη φορά δεν έλειψαν τα τροχαία δυστυχήματα. Έτσι, από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και πριν από λίγο, 13 άτομα σκοτώθηκαν και 211 τραυματίστηκαν σε 125 τροχαία δυστυχήματα. Ας ακούσουμε τώρα από την Τζέννη Μπαλατσινού πώς θα είναι σήμερα ο καιρός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζέστη προβλέπεται σήμερα στην υπηρετική χώρα και το θερμόμετρο θα φτάσει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εξασθενούν και η έντασή τους δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ. Ειδικότερα στην Αττική προβλέπεται σχεδόν εύρυος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτρη. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν εύρυος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Δείτε τώρα τη συνέχεια της ταινίας «Η μάχη της Αγγλίας» και αμέσως μετά την ξένη ταινία «Κυνηγώντας μία πριγκίπισσα». Ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας για να μας παρακολουθήσετε. Από εμάς, καλό βράδυ.